βρισκόμαστε στα τέλη Οκτωβρίου. Η Θεσσαλονίκη είναι sold out, όπως ήταν και το Σεπτέμβριο. Πραγματικά ζούμε μια άνθηση στο κομμάτι του τουρισμού, στο κομμάτι της κρουαζιέρας, στο κομμάτι της προβολής και της κινησιμότητας της πόλης, με νέες μονάδες, με νέες ξενοδοχικές μονάδες που ξεκινούν αυτές τις μέρες. Όλα αυτά δείχνουν ότι γίνεται μια σημαντική δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και το μέλλον, να διορθώσουμε όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν καλύτερα. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, χειρετίζοντας αυτή τη μελέτη του ΣΕΤΕ και να δούμε πού μπορεί να προβάλλει, πού μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, έτσι ώστε η προβολή της πόλης μας, η επισκεψιμότητα της πόλης μας, τα ωφέλη από τον τουρισμό να είναι τα ψηλότερα δυνατά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους μήνες γνώρισαν παγκόσμια αναγνώριση στην πόλη μας. Το περιοδικό Time κατέταξε την πόλη της Θεσσαλονίκης σαν ένα από τους 50 καλύτερους προορισμούς. Όταν βλέπουμε ότι η πόλη μας επιλέγεται στις ψηλότερες θέσεις για την παραμονή εδώ ψηφιακών ομάδων, σημαίνει ότι έχουμε κάνει σημαντικά πράγματα, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί με όλους τους εταίρους, ενώνοντας και συνθέτοντας, θα συμμετέχουμε έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη μας να είναι πρωταγωνίστρια.